να ακούσετε τώρα, είμαστε κάτω, στο βράχο. Εντάξει, είδαμε πόσα πράγματα είναι εδώ, μαζεμένα. Τι πολιτισμός, τι υπάρχει δίπλα, στο θέατρο, Ασκληπιείων. Πού άλλο το βλέπουμε, Ευαγγέλιο, αυτό, παντού. Όπου υπάρχει θέατρο, υπάρχει Ασκληπιείων. Τι είναι το Ασκληπιείων, είναι νοσοκομείο του σώματος. Και δίπλα τι υπάρχει, θέατρο, δηλαδή, είναι ένας χώρος, πώς το λέμε, ψυχαγωγή, αγωγή της ψυχής. Είναι και μια θεραπεία της ψυχής στο θέατρο, μας τα λέει πολύ ωραία και ο Αριστοτέλης, με τον ορισμό της τραγωδίας και με όλα αυτά. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, εδώ, Βαγγέλη, τι έχουμε. Έχουμε ένα σύνολο θεραπευτικό. Άρα, ξεκινάει η ανάβασή μας για τον Παρθενώνα, για να τον καταλάβουμε, θεραπευμένη. Θεραπευμένη στην ψυχή και στο σώμα. Γιατί ξέραν οι Έλληνες ότι δίπλα σε ένα κομμάτι της ψυχής που πονάει, θα υπάρχει και ένα κομμάτι του σώματος που πονάει. Το ένα με το άλλο είναι ενωμένα. Το σώμα εκφράζει την ψυχή ή αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, οι ασθένειές μας είναι οι αφηγήσεις μιας ψυχής που δεν υπόθηκαν με κάποιον άλλον δυνατό τρόπο. Και έρχεται το σώμα να το πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ωραία, ανεβαίνουμε τώρα επάνω και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό εδώ το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται Παρθενώνας. Για να το καταλάβετε τον Παρθενώνα και γενικά την Ακρόπολη, θέλω να ξέρετε ότι πάλι θα σκοντάψουμε πάνω στους μύθους. Έτσι. Πάλι πάνω στους μύθους, διότι θέλω να ξέρετε πως η Αθήνα έχει καταπληκτικούς μύθους. Η Αθήνα που δεν διάλεξε για πολιούχο τον Δία, θα μπορούσε. Ήθελε να είναι δυνατή. Δεν διάλεξε σαν πολιούχο την Αφροδίτη. Ή τον Άρη, ή τον Ποσειδώνα. Έχασε. Διάλεξε την Αθηνά γιατί ήθελε να είναι η δύναμη της σοφίας. Ήθελε δηλαδή το έμβλημά της να είναι το ανθρώπινο πνεύμα. Τι κρίμα θα έλεγε κάποιος να μην έχει πάρει τον του πολέμου, τον Θεό του πολέμου, να τους τρομάζει όλους. Τι κρίμα. Κι όμως, τι θαύμα. Τι θαύμα να επιλέξουν αυτή τη θεά. Και πώς επιλέχθηκε η θεά, μας το λέει ο μύθος, εδώ είναι ένα έργο του Χουάς. Εδώ έχουμε ουσιαστικά την ιστορία με τον Ποσειδώνα και την Αθηνά. Βέβαια, Κρητής ήταν ο Κέκροπας, ένας βασιλιάς Αθήνας, ο οποίος είναι μυθολογικόν. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο Κέκροπας να είναι ο μισός άνθρωπος και ο μισός φίδι. Τι είναι αυτά, βρε Βαγγέλη, είναι δυνατόν. Κέκροψ. Εδώ, γιατί ο Κέκροπας στην πραγματικότητα να είναι μισός άνθρωπος, μισός φίδι. Γιατί ο Κέκροπας, λέει ο μύθος, τους έμαθε να θάβουν τους νεκρούς. Πότε ξεκινάει ο ανθρώπινος πολιτισμός? Όταν κάναμε γραφή? Όχι. Όταν κάναμε αυτό? Ούτε. Όταν ο άνθρωπος κατάλαβε ότι πρέπει να τιμήσει τους νεκρούς του. Όταν δεν τον προσπέρασε, δεν τον πήδηξε από πάνω. Δεν προσπέρασε τη σωρό του αγαπημένου του και να φύγει. Όταν τον πήρε και τον έβαλε μέσα στη γη και τον τίμησε και τον έκλαψε, τότε ξεκινάει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Λέει ο μύθος, ο Κέκροπας τους το έμαθε αυτό. Ο Κέκροπας τους έμαθε τη γραφή. Ο Κέκροπας τους έμαθε να έχουν τελετουργίες και χίλια πολλά άλλα πράγματα. Και πώς είναι δυνατόν αυτός ο καλός κυριούλης να είναι μισός άνθρωπος, μισός φίδι? Ίσως γιατί θέλει να εκφράσει το διφιές, δηλαδή έναν κόσμο που πήρε το φίδι, δηλαδή το βάρβαρο, τον ξεπερασμένο άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο και τον έκανε άνθρωπο, την πολιτισμένη του φύση. Δηλαδή αυτά τα δύο, το πέρασμα. Μάλιστα, αυτός λοιπόν είχε προηγηθεί πρώτα, η Αττική λεγότανε Ακτική. Αττική, Ακτική, από τον Ακταίο έναν λέει βασιλιά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πήγαμε πίσω, πάμε πάλι μπροστά. Εδώ επιλέγεται η Αθηνά, γιατί η Αθηνά δεν δίνει νερό, που δίνει ο Ποσειδώνας, αν και λέει ήταν λίγο αλμυρούτσικο, δίνει λέει την ηλιά. Μάλιστα,
ο Ποσειδώνας έβγαλε και ένα άλογο μέσα από τη γη, το πρώτο εξημερωμένο άλογο, τίποτα. Ψήφισαν, λέει ένας άλλος μύθος, οι Αθηναίοι και αποφασίσαν ότι θέλουμε την Αθηνά. Η Αθηνά νίκησε για μια ψήφο, γιατί μια γυναίκα υπερτερούσε. Α, ψήφισαν και οι γυναίκες. Για κοιτάξτε το κι αυτό. Πώς είναι δυνατόν ένας μύθος να μας λέει ότι ψήφισαν και οι γυναίκες, ενώ ξέρουμε ότι στην Εκκλησία του Δήμου δεν πατούσαν το πόδι τους, απαγορευόταν. Κι όμως ο μύθος διασώζει ότι μία ψήφο παραπάνω, το 50-50 που λέμε, το 50 και κάτι, το έδωσε μία γυναίκα. Και έτσι έχουμε τη θεά Αθηνά, πολιούχο της πόλης. Και γιατί μυθολογικά η Αθηνά και όχι ο Ποσειδώνας? Γιατί ο Ποσειδώνας εκφράζει την ύλη. Τι είναι ο Θεός? Της θάλασσας, των υδάτων. Τι είναι το είδωρ? Υλικό πράγμα. Καλά, εντάξει, κάτι μας είπες τώρα. Τι είμαστε εμείς? 70% και βάλει. Νερό. Συμβολικά ο Ποσειδώνας μέσα στα άλλα συμβολίζει την υλικότητά μας. Και όλο το συναισθηματικό μας αυτό κόσμο. Τα όντα μέσα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Η Αθηνά τι συμβολίζει? Το πνεύμα, τη σοφία του Θεού. Άρα διαλέξε μεταξύ ύλης και πνεύματος το πνεύμα. Λοιπόν, να τρέξω λίγο για να μην σας κουράζω. Θα σας πω για τον Κόδρο, ο οποίος είναι ένας βασιλιάς που θυσιάστηκε για τους Αθηναίους. Γι' αυτό τον αγαπάνε πάρα πολύ και έχουμε και το ιερό επάνω, εκεί στη Νότια Κλήτη. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, τι έκανε λέτε. Αυτός, έτσι εξηγείται η φανέρωση της πόλεως, αυτός θυσίασε το σώμα του, τη ζωή του, γιατί για να σωθούν οι πολλοί, ο ένας για να σωθούν οι πολλοί. Ερχόντουσαν, λέει, οι δωρηείς να χτυπήσουν την πόλη και πήγαν στο μαντίο των αδερφών και τους λέει, κοιτάξτε, λέει, θα την πάρετε την πόλη αρκεί να μην σκοτώσετε το βασιλιά τους. Το μαθαίνει αυτό ο βασιλιάς των Αθηνών ο Κόδρος και τι κάνει? Βγάζει τα ενδύματά του τα βασιλικά, ντύνεται φτωχά, παίρνει και ένα τσεκούρι και πάει έξω κατά το στρατόπεδο των Δωριαίων. Και τι κάνει? Έρχεται σε μια λογομαχία με τους στρατιώτες και τον σκοτώνουνε. Γιατί δεν καταλάβανε ότι σκοτώνουν τον βασιλιά? Καταλάβανε ότι σκοτώσαν έναν ξυλοκόπο, έναν απλό ανθρωπάκι. Όταν όμως μάθανε ότι σκοτώσαν τον βασιλιά και ότι θυσιάστηκε για τους πολλούς, φύγανε τρέχοντας. Γι' αυτό και να το ξέρετε, εμείς εδώ στην Αθήνα είμαστε το γαλατικό χωριό. Τι εννοώ το γαλατικό χωριό? Εννοώ ότι είμαστε το μέρος που δεν πάτησαν ποτέ δωρείς. Εδώ όλη η Ελλάδα κατελήφθη από δωρείς, εκτός από μια γωνιά της, που είναι αυτό εδώ. Εδώ. Εδώ είναι ιωνική ράτσα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σύντομα να δούμε την ιστορία αυτού του βράχου. Όταν λέω σύντομα εννοώ μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι, αγαπητοί μου, ήταν η Ακρόπολη στο 1200 π.Χ. Ήταν ένα μυκηναϊκό κάστρο. Έχετε πάει στις Μυκήνες να δείτε πώς είναι τα τείχη. Πώς τα λέμε αυτά, ξέρετε, οι πέτρες, τα κυκλόπια τείχη. Έτσι ήταν εδώ από πάνω. Υπήρχαν μεγάλα κυκλόπια τείχη. Και μέσα εδώ υπήρχε το ανάκτορο. Βέβαια, γιατί ο μυκηναϊκός κόσμος, έτσι, είναι απλωμένος σε βασίλεια, τα γνωστά, τα ομηρικά. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όταν πέφτει από τους δωρείς ο μυκηναϊκός κόσμος, την κάθοδο από πάνω, φτάνουμε τώρα στο 520, δηλαδή προτού έρθουν οι Πέρσες, έτσι. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε την αρχαϊκή Ακρόπολη των Αθηνών. Όταν μιλάμε για αρχαϊκή Ακρόπολη, θέλω να ξέρετε ότι πάντοτε αναφερόμαστε ότι την αρχαϊκή εποχή. Θέλω να την ξέρετε έτσι πολύ απλά. Η αρχαϊκή εποχή σηματοδοτείται από τον Πισίστρατο που σας είπα πριν, το Τύρανο. Ένα αυτό, ωραία Βαγγέλη, το θυμόμαστε ότι τότε ήταν ένας τύρανος ο Πισίστρατος. Κάτι άλλο που να θυμόμαστε, το γεγονός ότι γεννιέται η δημοκρατία σε αυτή την εποχή. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι τρίτο, το τρίτο είναι ότι έχουμε τους Περσικούς πολέμους. Ο Δαρίος, ο Ξέρξης, όλοι αυτοί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα, Βαγγέλη, όταν ο Ξέρξης μπήκε στην Αθήνα και την έκαψε, αυτά εδώ καταστράφηκαν, βεβαίως. Εδώ έχουμε δύο ναούς. Και οι δύο, παρακαλώ, στη Θεά Αθηνά. Και οι δύο. Και οι δύο. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι αυτός εδώ πέρα ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά και αυτός εδώ αρχαίος νεός ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά
Πολιάδα και όταν πάτε στο Μουσείο της Ακρόπολης και δείτε κάτι αετώματα. Τα αετώματα είναι αυτά εδώ, θα τα δείτε τώρα, αυτά τα τρίγωνα πραγματάκια πάνω στη στέγη. Κάτι γίγαντες, κάτι ζώα, κάτι λιοντάρια. Αυτά είναι από εδώ. Διότι όταν κατακάψανε, πέσανε αυτά κάτω, έτσι. Τα θάψανε παρακαλώ, λες και είναι νεκροί. Έτσι τα θάψαν τα αγάλματά τους και τα βρήκαν οι αρχαιολόγοι. Και τα πήραν και τα βάλανε μέσα στο μουσείο σήμερα και τα θαυμάζουμε εμείς. Άρα αυτό θα έχετε στο μυαλό σας όταν θα βλέπετε όπως ανεβαίνουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης επάνω αυτά τα αιτώματα, τα καταπληκτικά μυθολογικές σκηνές έχουν μέσα και βέβαια εδώ είναι η κλασική Ακρόπολη, έτσι όπως χτίστηκε από τον Περικλή. Έτσι τη βλέπαμε από το πεδίο. Τον Άριο Πάγο, συγγνώμη. Τον Άριο Πάγο. Αν πάμε στον Άριο Πάγο, τον αρχαίο εκείνο Άριο Πάγο. Ε, κοιτάξτε πώς φαινότανε. Έτσι. Θέλετε να δείτε πώς ήτανε μέσα. Λοιπόν, εδώ είναι τα προπήλαια. Εδώ είναι ο Θεός της Αθηνάς Νίκης που υπάρχει και σήμερα. Τα προπήλαια δεν είναι ναός, είναι είσοδος. Μάλιστα, σε ένα κομμάτι εδώ πέρα φτιάχτηκε και η πινακοθήκη. Η πρώτη πινακοθήκη του κόσμου με έργα ζωγραφικά μέσα, παρακαλώ. Εδώ δίπλα είναι το ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος, πάλι μια θεά Παρθένος, έτσι. Εδώ είναι η Χαλκοθήκη, είναι τα χάλκινα αυτά αφιερώματα που δίνανε. Εδώ είναι ο Μέγας Ναός, δεν λεγόταν Παρθενώνας. Μέγας Ναός λεγότανε. Παρθενώνας το πήρε το όνομα από ένα δωμάτιο που ήταν οι Παρθένες που υπηρετούσαν τη θεά Αθηνά. Έτσι. Και εδώ θέλω να... Α, κάνω έναν αστερίσκο. Κοιτάξτε τον ναό στο Δία, τι είναι εδώ. Μια σταλίτσα, τίποτα. Τι είναι για μας ο Δίας. Ο Δίας δεν είναι... Ο Θεός Δία της Αθηνάς φανερώνεται, δηλαδή η σοφία του Θεού. Στοϊκά μιλώντας τώρα, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το Ερέχθειο, ένας μυθικός βασιλιάς. Πολύ ωραία. Εδώ είναι και οι Καριάτιδες σε αυτό το σημείο. Και εδώ είναι το άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου που το έφτιαξε ο Φιδίας, που είναι χάλκινο άγαλμα και φαινόταν η λάμψη του από το δόρυ και από την περικεφαλία μέχρι και στους ναυτικούς του Σουνίου, παρακαλώ, πως έλαμπε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή μας τα πες αυτά τώρα, εξήγησε μας γιατί μας έβαλες έναν αστερίσκο. Γιατί ναός. Τι σημαίνει ναός. Από το ρήμα νέο. Δηλαδή κατοικό. Εμείς λέμε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Αγκαβά. Στην πραγματικότητα ποτέ κανένας σας δεν είπε πάω στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Πάω στην Εκκλησία λέτε. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Ο ναός στον αρχαίο ελληνικό κόσμο έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το ναό που εννοούμε εμείς σήμερα. Αυτό που κάνουμε τώρα, ας πούμε, σε έναν αρχαίο ναό δεν θα γινόταν με τίποτα γιατί δεν επιτρέπονταν οι πιστοί μέσα στο ναό. Ακόμα και το βωμό ήταν εκτός του ναού. Γιατί? Γιατί ο ναός είναι το κατοικητήριο του Θεού. Και εμείς που θα τη λατρέψουμε την Αθηνά, έξω. Έξω. Έτσι και στον ναό του Σολομώντα. Έξω. 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 Γιατί έξω. Γιατί εμείς είμαστε πεπερασμένοι, είμαστε θνητοί, ε. Ενώ αυτός είναι αθάνατος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα ο ναός οφείλει να μην είναι αρχιτεκτόνημα. Εδώ είναι τώρα μπαίνουμε στα βαθιά, έτσι. Τεντώ στα αυτιά. Εδώ είναι τα σημαντικά μας. Άρα ο ναός δεν πρέπει να είναι ότι είναι προς τα μέσα, δηλαδή όλη η ομορφιά και όλα αυτά, προς τα έξω. Είναι εξωστρεφής. Μήπως θα το πούμε ότι είναι ένα υπέροχο αρχιτεκτόνημα. Όχι. Τι είναι, κάτσε μας τρελάνεις τώρα. Είναι ένα υπέροχο γλυπτό. Δεν είναι αρχιτεκτόνημα, εννοείται ότι είναι αρχιτεκτόνημα, αλλά περνάει στη διάσταση του γλυπτού. Δηλαδή, Βαγγέλη, μας λες ότι όταν βλέπουμε ένα ναό, ας πούμε σαν τον Παρθενώνα, βέβαια, όλη τη ομορφιά είναι προς τα έξω, γιατί απευθύνεται στους απ' έξω. Και έχει τέτοια γλυπτικότητα που παίζει με το φως. Αποκλειστικά. Και αποκαλύπτεται μέσα από το ελληνικό φως. Λοιπόν, εδώ, εντάξει, ο δύο Ηρώδου του Αττικού, χάριν της, ο Ηρώδης ο Αττικός ήταν εκείνος που πόνεσε πολύ γιατί έχασε τη γυναίκα του και της αφιέρωσε το θέατρο, το οδείο, συγγνώμη. Πώς τη λέγανε, την ξέρετε? Ρίγη, μπράβο.
η οδός Εργύλης. Έτσι. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Καλά, εντάξει. Ας μην κάνουμε τώρα, με το γυρίσουμε στην έρευνα. Και εδώ είναι το θέατρο του Διονύσου. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα με τα μαγικά μας να δούμε τον Παρθενώνα έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα. Κοιτάξτε πώς θα μεταμορφωθεί όπως ήταν τότε. Κοιτάξτε τον. Κοιτάξτε πώς αυτό το κτίριο που βλέπετε εσείς σήμερα από μάρμαρο, καθαρό μάρμαρο, είχε χρώμα, είχε χρώμα, γιατί ποτέ κάτι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν θεωρούταν ολοκληρωμένο, αν ήταν δίχως χρώμα. Έτσι. Κανένα άγαλμα δεν ήταν λευκό άγαλμα, λευκό μάρμαρο. Απαράδεκτο. Ο Πραξιτέλης έλεγε ότι είναι μισό το έργο μου, αν δεν έρθει ο ζωγράφος να το ολοκληρώσει. Να το ο Παρθενώνας. Είδατε. Εδώ είναι ο Παρθενώνας. Και για να μπορούμε να πούμε πραγματικά πώς αυτό το πράγμα συνέβη, συνέβη επειδή η Αθήνα απέκτησε δύναμη μετά τους Περσικούς πολέμους, επειδή ο Περικλής αποφάσισε να πει ότι έχουμε μία δύναμη που θα είναι η παίδευσης της Ελλάδας. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά θα προωθήσουμε έναν πολιτισμό. Κακά τα ψέματα, δεν προώθησε πολιτισμό, προώθησε και λίγο αίμα. Έτσι, ο Πελοποννησιακός πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος των πολιτισμένων. Τέλος πάντων, αν εξαιρέσουμε το Θουκυδίδη που μας άφησε ένα τέτοιο έργο πίσω. Εδώ έχουμε έναν Περικλή, ο οποίος λέει, έχουμε ανέργους πάρα πολλούς, πρέπει να δουλέψουνε. Και μοιράζει δουλειά σε ελεύθερους πολίτες. Να το καμάρι των Αθηναίων. Δεν είναι έργο δούλων ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη γενικά. Είναι έργο ελευθέρων πολιτών. Μάλιστα. Ο Περικλής επιλέγει τον Φιδία, τον Ικτίνιο και τον Καλλικράτη. Και κάνουν ένα team, μια ομάδα. Και αποφασίζουν να δημιουργήσουν κάτι που στα χρονικά δεν υπήρξε ποτέ και δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει. Γιατί? Γιατί ό,τι ήταν να υποθεί, υπόθηκε. Δεύτερος Παρθενώνας δεν θα ξαναχτιστεί ποτέ. Γιατί άλλο Everest, πιο ψηλό από το Everest μπορεί να υπάρξει. Κάτι ανάλογο θέλω να φανταστείτε σε αυτή την περίπτωση. Και προσέξτε με, για να χτιστεί αυτός ο ναός που είναι εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, πεντελικό, του πήρε μόνο 9 χρόνια. Πολλά. Δεν θα πείτε όλοι σας, πολλά. Λίγα. Πάρα πολύ λίγα για αυτό το οποίο θα καταλάβετε. Μιλάμε για ένα θαύμα, για ένα τρομερό θαύμα. Προσέξτε, χρειάστηκαν και άλλα 6 χρόνια για να πάει ο Φιδίας μετά, τα εγγένεια, να βάλει τις μετόπες που θα σας τις δείξω τώρα και εδώ τα αιτώματα από πάνω. Προσέξτε τώρα, εδώ. Να το τρέξουμε λίγο. Εδώ μέσα είναι αυτό το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, 15 μέτρα ύψος. Κρατούσε τη θεά Νίκη, η οποία ήταν 1,80. 1,80 δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, είναι χρυσελεφάντινο, χρυσό εδώ ελεφαντόδοντο. Προσέξτε με λίγο τώρα όμως. Τον πιάσαν και του είπαν ότι μας έχεις κλέψει χρυσό. Και του λέει, ωραία, πάμε στο δικαστήριο, αλλά θέλω μια χάρη. Έχω βάλει τα ρούχα της θεάς Αθηνάς, όπως τα βλέπετε, με τέτοιο τρόπο που να κουμπώνουν και να ξεκουμπώνουν. Εγώ ζύγισα το χρυσό και στα επίσημα έγγραφα υπάρχει το βάρος του. Ζυγίστε λίγο και αυτά τώρα. Το βάρος βρέθηκε ίδιο, της λέει, γεια σας. Κάτι άλλο να με κατηγορήσετε? Εννοείται θα βρούμε και κάτι να σε κατηγορήσουμε. Είσαι Έλλην πέραν του μέτρου. Είσαι κάποιος που μας ξεπερνάει. Οπότε πρέπει με κάθε τρόπο να σε οδηγήσουμε στο θάνατο. Έλληνες είμαστε εμείς. Έχουμε και αυτό το χούι. Έτσι και τον κατηγορούν ότι στην ασπίδα έχει ζωγραφίσει, πραγματικά το έκανε, το κεφάλι του Περικλή και του Ιδίου να πολεμούν εκεί σε μια με τις Αμαζόνες, σαν ήρωες ας πούμε εδώ. Και αυτό είναι βλασφημία στη θεά. Τα μαζεύει και φεύγει για να σωθεί. Έτσι και πήγε και έκανε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου κάτω στην Ολυμπία, έφτιαξε τον Δία. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ποιοι καταστρέψανε αυτό το αριστούργημα, έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Γιατί χάθηκε αυτό?
Α, ήρθαν οι κακοί χριστιανοί και το κάνανε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Λάχαρης, ένας Μακεδόνας διοικητής εκεί, Μακεδόνας, έτσι, μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ο οποίος έρχεται και το παίρνει όλο αυτό και το λιώνει το χρυσό. Και ευτυχώς είχαν διαφυλάξει οι Αθηνοί τα καλούπια του Φιδία, ξαναρίξαν χρυσό και το ξαναβάλανε. 5 αιώνα μετά Χριστού, μετά Χριστόν, το παίρνουν στην Κωνσταντινούπολη όπως κάνανε γενικά οι αυτοκράτορες. Και πού το βάζουν το άγαλμα αυτό? Όπου βάλαν και όλα τα άλλα αριστουργήματα. Πότε πιθανολογούμε ότι καταστράφηκε το άγαλμα αυτό? 1204. Έτσι, οι οποίοι δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο. Σίγουρα αυτό το χρυσό, αν υπήρχε, λογικά θα υπήρχε, το λιώσανε, σίγουρα το καταστρέψαν, σίγουρα όπως κάνανε σε πολλά αριστουργήματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου που διαφυλάσσονταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα να τα δούμε αυτά. Εγώ θέλω να τα λέω σε όλους και να με συγχωρείτε. Έτσι, να με συγχωρείτε. Αυτό εδώ κάτω λέγεται τα σκαλοπάτια Κρυπίδα. Αυτός είναι ο Κίωνας. Αυτό είναι το Κιονόκρανο. Και αυτό λέγεται επιστήλιο. Μου το έχουν πει άλλοι. Γιατί μας τα λες αυτά? Γιατί πρέπει να μάθουμε το λεξιλόγιό μας. Να με συμπαθάτε γι' αυτό, έτσι. Πρέπει να βλέπουμε έναν ναό και να λέμε, αυτό είναι αυτό. Έτσι. Γιατί έχω ζήσει το εξής σκηνικό. Οι γονείς μου μάλλον το ζήσανε. Πήγαν στην Έφεσο. Τούρκος ξεναγός. Και είναι πολλά έθνη μέσα στο γκρουπ και Έλληνες. Και τους λέει ο ξεναγός διάφορα πράγματα. Ο Τούρκος λέει, εδώ είναι μια αρχαία τουρκική πόλη, η Έφεσος, τουρκική πόλη. Εδώ είναι ένα αρχαίο τουρκικό θέατρο, εδώ είναι η αρχαία τουρκική αγορά. Είναι όλα αυτά και πετάγεται ένας Αμερικάνος και του λέει, να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή βλέπω ότι οι Έλληνες εδώ δεν μιλάνε. Οι Έλληνες είμαστε, λέει, μητέρα μου, έτσι. Σκυμμένο το κεφάλι. Λέει ο Αμερικάνος, μπορείτε να μου διαβάσετε τι λέει αυτή η επιγραφή εκεί? Και λέει, δεν ξέρω αρχαία τουρκικά, άνθρωπέ μου. Και λέει, πρέπει να ντρέπεστε. Λοιπόν, ακούστε, δεν θέλω εμείς να ντρεπόμαστε. Έτσι, δεν θέλω. Είμαστε απόγονοι αυτών. Έτσι, όχι με μυσαλλοδοξίες και με υπερβολές και με ακρότητες και χαζαμάρες τέτοιες. Απλά να ξέρουμε το βάρος του πολιτισμού, την ομορφιά. Λοιπόν, θέλω να ξέρω ότι πάνω από τους Κίωνες, πάνω από τους στήλους, λέγεται επιστήλιο. Και αυτό πώς λέγεται πάνω? Τρίγλυφα και μετόπες. Εδώ είναι οι περίφημες μετόπες. Και αυτές οι μετόπες, να ξέρετε, είναι 92. Γύρω. Πώς λέγεται αυτός ο ναός? Περίπτερος. Περίπτερος ναός. Και γύρω-γύρω έχει αυτές τις μετόπες. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Αναφέρονται όλες σε γιγαντομαχίες, σε αμαζονομαχίες, σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο του πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας. Ακόμα και σκηνές Ελλήνων και Τρώων είναι, υποτίθεται αυτό, οι Έλληνες κατά των βαρβάρων. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά λέμε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα ότι η πόλη φανερώνεται μέσα από το γεγονός ότι πάντα θα πολεμάει το σκοταδισμό, πάντα θα πολεμάει τη βαρβαρότητα. Και βέβαια, εδώ βλέπετε τον κένταυρο και τον άνθρωπο, σας το λέω έτσι απλά. Ο κένταυρος και ο... Τι είναι ο κένταυρος? Τι είναι ο κένταυρος? Δεν έχει καλή φήμη. Μην κοιτάτε κανένα δύο που είχαν καλή φήμη. Ο Χήρον, ας πούμε. Ο κένταυρος είναι πονηρό πνεύμα, ενώ ευρύτερα. Είναι κάτι ζωώδες, γιατί τι αποκαλύπτει? Μισός άνθρωπος, μισό ζώο. Πάμε πάλι. Δηλαδή, είναι το λογικό κομμάτι και το άλογο κομμάτι που συνυπάρχει μέσα μας. Το μη λογικό, η ζωώδης φύση μας. Μάλιστα, και έτσι τι κάνει εδώ, τι βλέπετε, ο άνθρωπος πολεμάει με τη ζωώδη φύση του, με τα πάθη μας. Πολεμάμε με αυτά με τα οποία τα έχουμε μέσα μας και πρέπει να τα προσπεράσουμε για να θεωθούμε στο τέλος. Και επάνω εδώ είναι το αέτομα. Πάνω σε αυτό το αέτομα, λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε δύο αιτώματα, έτσι. Στο δυτικό είναι η μάχη του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Εδώ. Εδώ είναι αναπαράσταση από το Μουσείο της Ακροπόλεως. Ο ένας
χτυπάει την τρία να βγαίνει νερό. Δεν βλέπω αν βγαίνει και το άλογο εδώ. Α, όχι, τέλος πάντων. Και η Αθηνά, παλάδα. Πάλι το κοντάρι και αμέσως γίνονται θαυμαστά. Και το άλλο είναι η γέννηση της Αθηνάς από τον Δία. Από πού γεννήθηκε η θεά Αθηνά? Το κεφάλι, γιατί είχε λέει πονοκέφαλο, λέει πολύ ωραία ο μύθος. Είχε πονοκέφαλο η θεά Αθηνά, ο Δίας. Και βγήκε, λέει, μέσα από το κεφάλι του. Είναι η σοφία του Θεού. Και πώς, τι άλλο έχει αυτή η θεά Αθηνά? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Είναι και η θεά της στρατιωτικής τέχνης. Γιατί ο σοφός δεν πάει έτσι να γίνει σοφός. Ο άνθρωπος για να φτάσει στη σοφία θα πρέπει να έχει στρατηγική μέθοδο. Γι' αυτό και λέμε και στην Εκκλησία ότι χρειάζεσαι ένα πνευματικό να σε καθοδηγεί. Ξέρει πότε θα σου πει αυτό να κάνεις και πότε όχι. Και μερικές φορές θα σου πει και κάτι παράξενο. Αλλά ξέρει εκείνος σαν προπονητή σου πώς πρέπει να προχωρήσεις. Προσέξτε με τώρα. Ο ναός είναι δωρικός. Αυτό εδώ το κοινόκρονο είναι δωρικό. Τι είναι δωρικό? Δωρικό. Μα είπαμε ότι εδώ είμαστε αιώνες. Δηλαδή, τι συνέβη? Τι συνέβη εδώ? Τιμούμε! Τιμούμε τους δωρηείς. Δεν τιμούμε τους πολεμόχαρους δωρηείς του 1000 π.Χ. Τιμούμε τον πολιτισμό. Τη δωρικότητα. Δηλαδή, το λιτό, το σαφές. Το λακωνικό. Αυτό το τιμούν πάρα πολύ. Τι είναι οι Καριάτιδες? Κάτι κοπέλες από τις Καριές. Πού είναι το χωριό αυτό? Έξω από τη Σπάρτη. Σπαρτιάτισες είναι, παρακαλώ, οι κυρίες. Εχθροί. Κι όμως τιμούνε τον πολιτισμό τους. Και τιμούνε με αυτό το δωρικό, το σαφές, το απλό, το λιτό, το απέριτο. Πίσω θα δείτε ότι υπάρχει μία ζωφόρος. Αυτή η ζωφόρος γύρω από τον σικό. Σικός είναι το μέσα κομμάτι του ναού, έξω, γύρω-γύρω, είπαμε περίπτερος. Είναι κύονες και στη μέση είναι ο ναός, το κτίριο. Λοιπόν, εκεί πάνω, αγαπητοί μου, βλέπουμε 360 μορφές. Και είναι 360 μορφές που γιορτάζουν τα Παναθήναια. Ζώα, άνθρωποι, όλοι μαζί. Τι κάνουν το γύρο του ναού? Δηλαδή, όταν εγώ θα πάω γύρω-γύρω από τον Παρθενώνα, κάνω ό,τι κάνουν κι αυτοί. Όλοι περπατάμε. Είμαστε όλοι κινητικοί. Γιατί η πόλη τι είναι? Από τι φανερώνεται η πόλη των Αθηναίων, των Αθηνών? Φανερώνεται από την κινητικότητά τους. Δεν είναι idiot. Ωχ, πώς το είπα έτσι τώρα. Γιατί είπα idiot? Γιατί μιλάω αγγλικά? Γιατί στα ελληνικά, ιδιώτης, εκείνο το διάστημα, σήμαινε άνθρωπος χαζός. Είσαι ανόητος για να ιδιωτεύεις, γιατί δεν μετέχεις στην πόλη. Δεν βοηθάς το να φανερωθεί η πόλη μέσα από τη συμμετοχή σου στα κοινά. Άρα, αφού κοιτάς την πάρτη σου, κοιτάς τον εαυτούλη σου, κάθεσαι στον καναπέ σου και λες, ας τους άλλους να πνίγονται. Δεν μας ενδιαφέρει. Τότε είσαι ανόητος. Ενώ ο πραγματικός πολίτης, η πραγματική πόλη φανερώνεται από την κίνηση. Συνέχεια. Αποφασίζω, σηκώνομαι, προτείνω. Έρχονται άνθρωποι, φιλόσοφοι. Μας διδάσκουνε οι σοφιστές πώς να μιλάμε επάνω στην πνίκα. Να εξηγούμε τα επιχειρήματά μας. Μα τι πόλη είναι αυτή? Τι λαός είναι αυτός? Τι πολιτισμός είναι αυτός? Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Από πού ήρθανε? Νάτι. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Και προσέξτε τώρα, για να καταλήξουμε και να μην σας κουράζω άλλο. Μου λένε όποτε πάω πάνω εκεί, να εδώ βλέπετε λεπτομέρειες έτσι από το αριστούργημα του Φιδία. Έτσι, μιλάμε για λεπτομέρειες απίστευτες. Κοιτάξτε εδώ και τις φλέβες των αλόγων που όταν κάποια κομμάτια πήγανε στην Αγγλία μέσω του Έλγιν και τα αγόρασε το Βρετανικό Μουσείο, τα έκανε ιδιοκτησία του, παίρνανε τα γυαλόχαρτα και σβήνανε
πράγματα που δεν τα καταλαβαίνανε, μέχρι και χρώμα που βρήκανε πάνω, γιατί ήταν χρώμα όλα αυτά, πήγαν και το σβήνανε με γυαλό, καταστρέψανε μέρος αυτού του αριστουργήματος. Πες μην πω τίποτα. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα, αγαπητοί μου, είναι το αποκορύφωμα. Όποτε πάω στον Παρθενώνα επάνω και κάνω μάθημα, μου λένε, αφού τους έχω πει όσα τους έχω πει, καλά μου λέει, και πώς καταφέραν και φέραν, λέει, τέτοιες πέτρες εδώ πάνω. Μια ερώτηση σεβαστή. Τους εξηγώ με γερανούς και παθαίνουν ένα σοκ. Τι λέτε, είχαν οι γερανούς. Αγαπητέ μου, δεν είναι τρομερό το πώς ανεβάσαν τα μάρμαρα εδώ πάνω. Αυτό ήταν το πιο εύκολο. Θέλεις να σου πω τι είναι ο Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό επίτευγμα του ανθρώπου επί γης, σε σημείο που ο Κορές, ο συντηρητής σύγχρονος, μας λέει ότι ακόμα και εργαλεία που χρησιμοποίησαν τότε, εμείς δεν καταφέραμε σήμερα να τα φτιάξουμε. Απλά εργαλεία. Αλλά με σοφία τέτοια ώστε να μην είναι δυνατόν σήμερα να την επαναλάβουμε, ώστε να κάνουμε αυτό που κάνανε αυτοί. Ωραία, εντάξει. Ήταν ένα πολύ ωραίο κτίριο. Όχι απλά, δεν ήταν. Ήταν ένα σοφό κτίριο που εξέφραζε απόλυτα την πόλη. Σε απόλυτο βαθμό. Γιατί, βρε Βαγγέλη. Αυτοί λοιπόν οι αρχιτέκτονες είχαν φτάσει στο σημείο να κάνουν αυτό που θα σας κάνω εγώ τώρα. Κοιτάξτε λίγο. Αυτές είναι δύο παράλληλες γραμμές. Τις βλέπετε? Είναι όντως παράλληλες? Είναι. Μην με τρελαίνεις. Είναι. Είναι παράλληλες. Δύο ευθείες γραμμές. Αν τις βάλετε στην προοπτικότητα του χώρου, τότε φανερώνεται μια αδυναμία του ματιού μας. Για παρατηρήστε λίγο εδώ. Τι πάθανε οι γραμμές? Δεν τις έχω αλλάξει. Δεν τις άλλαξα. Στη μέρα που είναι σήμερα. Δεν μπορώ να το πω, να σας πείσω. Δεν τις πείραξα καθόλου. Είναι οι ίδιες παράλληλες γραμμές. Το μυαλό σας αυτή τη στιγμή κάνει ένα μικρό λαθάκι. Μέσω του οπτικού νεύρου. Μην ξεχνάτε ότι το φεγγάρι δεν αλλάζει μέγεθος. Όταν βγαίνει όμως πίσω από το βουνό, το βλέπετε τεράστιο και μετά μικραίνει. Είναι δυνατόν να μικραίνει? Όχι. Το μυαλό σας συσχετίζει τα μεγέθη και αναγκάζεται να μεγαλώσει το φεγγάρι. Όταν όμως αυτό χαθεί μέσα στο κενό του ουρανού, του νυχτερινού ουρανού, παίρνει τη σωστή τη διάσταση. Γίνονται λάθη. Το μάτι μας δεν τα βλέπει όλα σωστά. Παρατήρησαν λοιπόν τότε, τον 5ο αιώνα π.Χ., ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης και ο Φιδίας και όλοι αυτοί, ότι το ανθρώπινο μάτι κάνει λάθη και ότι οι ευθείες γραμμές στην προοπτικότητα, κοιτάξτε, καμπυλώνουν. Οπότε πώς θα φαίνονται ευθείες αν εμείς διορθώσουμε αυτό το σφάλμα? Μιλάμε τώρα για πυροελάχιστα πραγματάκια, έτσι, για χιλιοστά του χιλιοστού, έτσι. Και έτσι δημιουργείται ένα θαύμα. Ο Παρθενώνας δεν έχετε μία ευθεία γραμμή. Κάναν διορθώσεις παντού, 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 παντού. Δηλαδή, δείτε πώς τον βλέπετε εσείς τον Παρθενώνα. Δείτε. Και πώς είναι στην πραγματικότητα ο Παρθενώνας. Εδώ κάτω, στα σκαλοπάτια, στην κρυπίδα, που το είπαμε πριν, υπάρχει καμπύλη. Τέτοια καμπύλη, που άμα βάλεις ένα αντικείμενο στην άλλη πλευρά, που το βλέπεις εσύ ευθεία του σκαλί, άμα πας στην άλλη άκρη, στο σκαλοπάτι και σκύψεις το ίδιο επίπεδο, να το δεις, να το δεις. Καταλάβατε τι σας είπα. Δηλαδή, αν πάρω εγώ αυτό το ρολόι και το βάλω έτσι, έτσι να κάθεται, α, έτσι. Στην άλλη άκρη από το σκαλοπάτι. Κάτσω εγώ στη μια γωνία, στην άλλη άκρη. Έτσι και περπατήσω, πάω στη γωνία μου και σκύψω να το δω. Δεν πρόκειται να δω τίποτα, γιατί υπάρχει μια καμπύλη. Την οποία καμπύλη τη φτιάξαν επίτηδες για να τη βλέπετε ευθεία εσείς. Δηλαδή, κάναν το αντίστροφο. Το πιστεύετε αυτό? Όλα είναι με καμπύλες. Προσέξτε τώρα. Οι γωνιακοί κύονες πλησιάζουν, έχουν μια καμπύλη προς τα μέσα. Κάνουν αυτό το πράγμα. Βλέπετε τα δύο βελάκια. Πάνε έτσι. Δεν το βλέπετε? Υπάρχει καμπύλη του στυλοβάτη και το πάνω μέρος, όλο αυτό να ξέρετε, ξέχασα να σας το πω πριν, όλο μαζί για να το λέτε μία και έξω, το λέμε θρυγκό. Όλο αυτός ο θρυγκός πάει προς τα πίσω. Και πίσω. Oh.
Πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, υπάρχει οι μεσαίοι κύονες, είναι πιο ψηλοί από τους ακριανούς. Δεν τα βλέπετε αυτά. Άμα τους μετρήσετε όμως θα το δείτε. Το πάχος των κυώνων δεν είναι το ίδιο σε όλους. Δεν το βλέπετε αυτό. Κι όμως υπάρχει αυτό. Έτσι, οι γωνιακοί κύονες είναι πιο παχείς. Οι μεσαίοι είναι πιο λεπτοί και πιο ψηλοί. Και μέσα το τείχος του σικού είναι πιο λεπτό προς τα πάνω, κάνει κλίσεις από εδώ, από εκεί, μέχρι και οι πέτρες δεν έχουν καμία ευθεία. Οι πέτρες, ενώ ξέρετε, τα μάρμαρα που έχουν τοποθετηθεί για να χτιστεί ο σικός, δεν έχουν καμία ευθεία επάνω. Οι επιστήμονες δεν βρήκαν καμία ευθεία. Μετρήσαν ό,τι υπάρχει εφικτό. Κοιτάξτε εδώ τώρα, αυτός εδώ είναι ο Παρθενώνας. Στη μέση του ναού το δάπεδο είναι 10 εκατοστά ψηλότερο από τα άκρα. Εσείς το βλέπετε αυτό? Το βλέπετε, δηλαδή εδώ. Φανταστείτε ότι σε αυτό το σημείο αυτό είναι 10 εκατοστά πιο πάνω από ό,τι είναι εδώ και εδώ. Και το ίδιο ισχύει και εδώ έτσι. Εσείς όλα αυτά που σας είπα τα βλέπετε. Βλέπετε, ας πούμε, ότι οι γωνιακοί κύονες είναι πιο παχείς, ότι αυτοί είναι πιο ψηλοί. Δεν θα βλέπετε ένα πράγμα έτσι. Λοιπόν, ακούστε τι έκανα. Σας έκανα έτσι. Σας έκανα αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση τι είναι? Κυματιστή κίνηση. Λοιπόν, ο κυματισμός τι δείχνει? Κίνηση, το είπα. Δηλαδή, ένα λαό που δεν κοιμάται. Ο ναός του Παρθενώνα είναι ο ναός του λαού. Είναι ο ναός της σοφίας της θεάς Αθηνάς. Αλλά την ίδια στιγμή η σοφία αυτή είναι σοφία του λαού. Είναι, θα λέγαμε, το πάντρεμα της σοφίας του Θεού και της κατάκτησης της σοφίας του ανθρώπου. Γιατί έφτασε ο άνθρωπος να έχει τέτοιο πολίτευμα, να έχει τέτοιο πολιτισμό, να έχει τέτοιες παραδόσεις, ώστε να μην κάθεται. Ώστε να μην λιώνει στον καναπέ του. Και θέλω να τελειώσω. Είδατε, τελείωσα κι εγώ, θα τελειώσουμε εδώ. Θέλω να σας δείξω αυτό εδώ, έτσι, γιατί δεν ήθελα να αναπτυχθώ σε αυτό το πράγμα. Εδώ, αγαπητοί μου, βλέπετε την περίφημη μετόπη που λέγεται κάκιστα ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτό εδώ είναι η απόδειξη μόνο Ελλήνων αρχαιολόγων, όχι ξένων, μόνο Έλληνες το διατείνονταν, ελπίζω, αυτό, ότι ανήκει στη νότια πλευρά του Παρθενώνα, από τις μετόπες, τις τόσες πολλές που είπαμε ότι υπήρχαν, και όπου οι φανατικοί χριστιανοί του 436, μια χρονολογία η οποία δεν υπάρχει ιστορικά καταγεγραμμένη πουθενά και ποτέ, δεν την έχω βρει. Έχω κάνει 3 χρόνια έρευνα να τη βρω αυτή τη χρονολογία. Δεν τη βρήκα πουθενά. Κι όμως, εδώ αναφέρεται επίσημα στο μουσείο, αναφέρονταν στο μουσείο, αναφέρονταν σε δηλώσεις του συγχωρεμένου προηγούμενου διευθυντή του μουσείου, του Παντερμαλή, με τον οποίο είχαμε μια εξαιρετική σχέση, αλλά κάπως κλονίστηκε η σχέση μας όταν έκανα μια διάλεξη για το Παρθενώνας, αλήθεια και ψέματα, έχω μια έρευνα 3 ετών για να δω ποιος κατέστρεψε τον Παρθενώνα. Έτσι, με πλούσια βιβλιογραφία, με στοιχεία, ναι. Λοιπόν, και εκεί έθεσα το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν οι χριστιανοί να καταστρέφουν ως φανατικοί βάνδαλοι ένα τμήμα του Παρθενώνα, δηλαδή είμαστε βάνδαλοι εμείς τώρα, έτσι, είμαστε φανατικοί και θέλουμε να καταστρέψουμε κάτι, έτσι, το οποίο το θεωρούμε βλάσφημο, το θεωρούμε κακό. Λέμε, πάμε τώρα να σπάσουμε τη μία του πλευρά, και τις άλλες 3 πλευρές θα τις αφήσουμε και μετά από 1000 χρόνια, κάποιοι άλλοι που θα έρθουν. Όχι, είμαι φανατικός, σημαίνει ότι δεν πάω καλά. Θα το καταστρέψω όλο. Ωστόσο, λοιπόν, δεν καταστρέψαν, λέει, αυτό. Αυτή είναι εδώ. Γιατί τους θύμισε, λέει, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και ονομάστηκε από τους Έλληνες αρχαιολόγους, επιμένω να το λέω αυτό, δεν μας τιμάει, από τους Έλληνες αρχαιολόγους ως Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ενώ είναι η Ήρα και η Ήβη. Ακούστε τώρα. Θέτω εγώ το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν
σε μια ανύπαρκτη χρονολογία που ιστορικά δεν υπάρχει πουθενά. 436 ανεβήκαν κάτι λέει μοναχοί, κάτι μαυροφορεμένοι παπάδες. Δεν υπήρχαν αυτά. Δεν υπήρχαν τον 5ο αιώνα αυτά τα πράγματα. Παπάδες με ράσα. Δεν υπήρχαν αυτά. Τα ράσα, πού τα βρήκαμε τον 5ο αιώνα. Μπήκαν λέει πάνω, τα σπάσανε, κρατήσαν αυτό. Πώς το κρατήσαν αυτό. Πώς είναι δυνατόν να τους θυμίζει τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, αφού εικονογραφικά δεν υπήρχε αυτός ο τύπος τον 5ο αιώνα. Πώς είναι δυνατόν, μιλάμε για έναν εικονογραφικό τύπο που εμφανίζεται μετά τον 7ο και 8ο αιώνα. Πώς μπορεί να σου θυμίζει κάτι το οποίο δεν το έχεις δει ποτέ. Γιατί εδώ βλέπετε, η Ήρα κάθεται και η άλλη μορφή έρχεται, απλά επειδή κάνει όλο αυτό το παιχνίδισμα, φαίνεται σαν φτερό αγγέλου. Ωραία, αυτό μας το θυμίζει εμάς που έχουμε δει εκατομμύρια φορές έναν Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Δεν είναι δεξίωση αυτό, γιατί είναι δύο θεότητες. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, κατέβηκε η πινακίδα από το μουσείο για ένα διάστημα. Δεν ξέρω, τώρα έχουμε καινούριο διευθυντή. Με πήραν από το Σύλλογο των Αρχαιολόγων στην Αθήνα. Μου είπαν να πάμε να το συζητήσουμε. Η διάλεξή μου είναι αναρτημένη, τους είπα. Μπορείτε να τη δείτε. Από εμένα, εγώ δεν είμαι αρχαιολόγος. Αυτό είναι η δική μου έρευνα. Την κατέθεσα δημόσια, τελείωσε το θέμα. Εσείς δείτε, θα κάνετε. Και κάπως έτσι με στοιχεία μπορούμε να πούμε πώς καταστράφηκε ο Παρθενώνας. Έτσι, ο Παρθενώνας δεν καταστράφηκε από τους χριστιανούς. Μέγα ψέμα. Διεσώθη από τους χριστιανούς. Έτσι. Διεσώθη επειδή έγινε ο ναός της Παναγίας Αθηνιώτισσας. Έτσι. Διεσώθη. Διεσώθη. Και ο ελληνισμός συνεχίζεται. Η Αθηνά, η σοφία του Θεού, ο Παρθενώνας, γίνεται η Αγία του Θεού Σοφία στον νέο ελληνικό κόσμο της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, έτσι, μπράβο, 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 ενσαρκωμένος. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη αν σας κούρασα, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι και καλή ξεκούραση. Τι θέλετε. Να είστε καλά.